σας φίλοι μου. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να πω ότι είμαι λίγο έτσι αγανακτισμένος, γιατί κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία είναι χρονοβόρα, είναι κουραστική και εκτός από μένα ασχολούνται και άλλοι αρκετοί. Δεν θα αναφέρω τους κριτές που ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ να μπουν σαν κριτές. Βέβαια, αυτή σε ένα σημείο στα 40, υπερβήκαμε λίγο τους 40, είχαμε πάει 46, περίμενα να κάνουμε 50. Πολλοί μου είπαν ότι είναι πολύ οι 50, καλά θα ήταν να ήταν 10 κριτές, οι οποίοι να είναι έμπειροι από πουλιά και σε ηλικία μεγάλη, γιατί πολλοί φίλοι μου, ας πούμε, και 14 χρόνια και 12 έχουν μπει σαν κριτές και λίγο πιο όριμοι, πιο μεγάλοι μου λένε, φίλε Γιάννη, ένα πιτσιρικάκι τι να ξέρει από... Εντάξει, δεν μπορώ να χαλάσω εγώ χατήρι στα πιτσιρίκια, έτσι. Γιατί το κανάλι ένα 50% είναι αφιερωμένο στους πιτσιρικάδες. Δεν ξεκίνησα εγώ για τους πιτσιρικάδες, αλλά βλέπω ότι οι πιτσιρικάδες πληθαίνουν, ενδιαφέρονται για τα καναρίνια περισσότερο και έχουμε πάρει και μια πολύ μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλικίες. Διέγραψα μερικούς για να κλειδωθεί στους 40 και αφαίρεσα για το λόγο του ότι και δεν μου στείλαν περιοχή και δεν μου στείλαν ονοματεπώνυμο. Επειδή εγώ θέλω να, με αυτούς που μιλάω, ξέρω ότι το λένε Γιώργο, το λένε Χρήστο, το λένε Παντελή, το λένε Θανάση, Θανάσης Κυριακίδης, Γιώργος Δημητριάδης, να ξέρω, ρε αδερφέ, με ποιους μιλάω. Μερικοί δεν δέχτηκαν, λένε δεν μπορώ κύριε Γιάννη να δώσω το επίθετό μου. Από τη στιγμή που δεν μπορείτε, ρε παιδιά, εγώ θέλω να μιλάω με κάποιον να ξέρω ποιος είναι. Έτσι, δεν μπορώ να μιλάω με κάποιον με jiggin.hotin.55, έτσι. Τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Και στις κληρώσεις, κακώς έβαλα αυτή τη φορά άτομα να πάρουν συμμετοχή στους διαγωνισμούς με ονόματα παράξενα. Βάλτε τα ονόματά σας. Πόσες φορές θα το πω, ρε παιδιά, τόσο δηλαδή, τι είναι, φασιστικό είναι. Σαν φασιστικό το βλέπετε. Εγώ το βλέπω πολύ λογικό. Εμείς είμαστε, μεταξύ μας είμαστε. Έχω εκνευριστεί επίσης με μερικούς, γιατί κάνουμε, όπως είπα πριν, έναν μεγάλο αγώνα. Κάνω τις δωρεές αυτές, τις οποίες πληρώνω εγώ τα μεταφορικά, εκτός από μια φορά που με είπε, δεν θυμάμαι ποιος, με λέει θα πληρώσω εγώ, λέει, γιατί γουστάρω τη δουλειά που κάνεις. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Και χθες, που είναι, δεν πρόλαβα να στείλω παιδιά σήμερα τους δύο τυχερούς, άλλο θα τα στείλω, δεν είχα μετρητά, είχα την κάρτα μέσα και στα κτέλ δεν δέχονται κάρτα ακόμα, να δω πότε θα αρχίσουν να δέχονται και εκεί, εδώ τα περίπτερα δέχονται και δεν δέχονται να πούμε τα... Τέλος πάντων, που είχα μείνει, τι έλεγα, μπερδεύτηκα τώρα, πω ότι πάρα θα με κάτσε να κάνω μια τζούρα να ξελομπιγκάρω να με. Ναι, βάζω από την τσέπη μου, έτσι, σας το έχω πει 100 φορές, δεν έχω κέρδος εγώ από αυτό το κανάλι. Το ποσό που θα βγάλω το χρόνο είναι, σας είπα, ούτε οι τροφές. Ειλικρινά ούτε οι τροφές. Όλα αυτά που θα στείλω, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι 9 οι κερδισμένοι, άμα τα στείλω με το κτέλ που λέμε, που είναι το πιο φθηνό υποτίθεται, άμα τα στείλω παιδιά με το κτέλ είναι 90 ευρώ, έτσι. Θέλω όμως μια ανταπόκριση, ρε παιδιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε, Γιάννη, εγώ είμαι ο τυχερός που κέρδισα το τάδε. Εγώ είμαι ο νικητής του πουλιού. Από τους 9 μου μίλησαν μόνο οι 3. Και μάλιστα ο ένας, ο Σουρμέλ 9, ο φίλος μου, εδώ από την Τούμπα είναι το παλικάρι, μου είπε, κύριε Γιάννη, δεν το θέλω, δεν τη θέλω την παιδική χαρά, γιατί δεν μπορώ σαν εσάς να αφήνω τα πουλιά μου ελεύθερα. Δηλαδή μου είναι άχρηστη. Και δεν θέλω να την κάνετε κλήρωση, μου λέει, κρατήστε την εσείς για να την έχετε για να κάνετε βίντεο, γιατί τα δικά στα πουλιά. Και μας μαθαίνετε πολλά πράγματα και τα αφήνετε ελεύθερα. Εγώ πάλι αυτήν την παιδική χαρά θα την κάνω κλήρωση. Ξέρετε πόσα παιδάκια τρελαίνονται για αυτή την παιδική χαρά, πώς θα ήθελαν να την είχανε. Γιατί τους το στερείτε αυτό, μερικοί οι οποίοι μπαίνετε μόνο και μόνο να γράψετε να συμμετέχω και από εκεί πέρα πέρα βρέχει. Εδώ παρακαλάτε παιδάκια ο κόσμος, πότε θα γίνει κλήρωση, κύριε Γιάννη, πότε θα γίνει, να μην είναι να τα μοιράζω παιδιά έτσι, χωρίς κλήρωση. Έτσι. Στην τύχη να πω από πού είσαι, φίλε μου, εσύ θέλεις το δώρο. Να πει, ναι κύριε Γιάννη, το θέλω. Του, στο στείλα. Και γιατί να κάθομαι εγώ να τρώω τα βράδια μου και τις μέρες μου με κληρώσεις, με διαγωνισμούς, με μηνύματα, με Instagram, με Facebook.
με email. Α, πείτε μου γιατί. Λοιπόν, θα περιμένω άλλες δύο μέρες και όποιος δεν επικοινωνήσει θα τα ξανακάνω κλήρωση. Αυτή τη φορά η κλήρωση θα γίνει με τους 40 κριτές που έχω επιλέξει, που έχουμε μαζευτεί, που έχουμε γίνει μια ομάδα. Και θα είναι αρκετά πιο διαφορετικές οι κλήρωσες αυτή τη φορά, έτσι, και οι διαγωνισμοί. Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο. Έχω τραβήξει ένα βιντεάκι με την Τουιτίνα, επειδή η Δημητρίου μου την έχει αδυναμία, γιατί και αυτή και εγώ τη μεγαλώσουμε με την Τουιτίνα. Και επειδή τις έχω πάρει τον αρσενικό τρόπο στη δουλειά να ζευγαρώσουμε άλλες δύο για να έχω περισσότερα αυγά για να σας δώσω, να σας χαρίζω πουλάκια και φέτος πάρα πολλά, ασχολείται μαζί της και επειδή της λείπει ο αρσενικός της Τουιτίνας, συμπεριφέρεται λίγο παράξενα. Θα δείτε το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Πρωτού δούμε το βιντεάκι της Τουιτίνας, να δούμε λίγο και την κάρτα με τους 40 κριτές. Έχει κλειδώσει, παιδιά, δεν θα δεχτώ άλλους. Σε περίπτωση όμως που κάποιος θέλει να αποσυρθεί, στη θέση του θα βάλω άλλον. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όλα τα έχουμε τα ελληνικά τα ονόματα, εκτός από τον φίλο μου τον Ηλίλ Λόρτζα, ο οποίος μου το έχει δώσει όμως κανονικά, έτσι, όπως είναι και το nickname του, εδώ έχει και το όνομά του, από το Μόναχο, από Γερμανία είναι ο φίλος μου. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είμαι εγώ, ο Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Νικόλας Καρπερός, ο Δούγκαρης, ο Δημήτρης Ξένος, ο Αλέξανδρος Κοκκινίδης, Κωνσταντίνος Μαγής, ο Βαλάντης Γιαννούδας, Κουτσουβαλόγλου Παναγιώτης, Ιωάννα Χρυσικού, Αντώνης Τερζής. Ιωάννα, τι έγινε με το πουλί σου? Στείλε μου ένα μήνυμα να μου πεις, γιατί μου είχες πει ότι είχε πρόβλημα. Ο Αντώνης ο Τερζής, ο φίλος μου που του χρωστάω 4 πουλιά, ο νικητής που ήταν στο πρώτο διαγωνισμό, ο Κωνσταντίνος Νικολάδος, ο Δημήτρης Πιεράκος, ο Ταξιάρχης Κασιδιάρης, ο Νικόλας Νταλάνης, η Λένα Στουρνάρα, ο Σάκης Λίλος, ο Γιάννης Χατζικωνσταντίνου, ο Τάσος Φρυγανάς, ο Μακρύς Νικόλαος, η Δέσποινα Πετράκη. Έχουμε αρκετές γυναίκες, ωραίο αυτό. Κώστας Κουτρουμπάκης, Αναστασία Λιάτσου, Κωνσταντίνος Τζίκας, Παναγιώτης Ντά. Ο Παναγιώτης δεν μου έδωσε ακόμα επίθετο. Μου φαίνεται Παναγιώτη θα βάζει ένα σουτ. Καλό μου παιδί. Ο Δαργατζάκης Γιώργος από τα Χανιά, ο οποίος πριν από λίγο μου έδωσε. Λέει, συγγνώμη Γιάννη, καθυστέρησε να σου δώσω το επίθετο. Σωστός. Ο Τάσος Γραψίδης, ο Σταύρος Κατσάς, ο Παντελής Τσεμεντζής, ο Νεκτάριος Ζέγκας, ο Μάνος Παπακανδεράκης, ο Σέργιος Δαβίδης, ο Γιώργος Στάσης, ο Σουρμελάς Παναγιώτης. Είναι το παιδί που δεν θέλει την παιδική χαρά και θα την κάνω, ξανακάνω κλήρωση. Ο Γιώργος Κατσιγιάννης, ο φίλος μου που είναι γνώστης στα Άγρια Πουλιά. Ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος. Ο Ηλίλ Λόρτζα, νομίζω το λέω σωστά. Λόρια, Λόρτζα, κάπως έτσι, δεν πειράζει, είναι φίλος. Ο Θανάσης ο Πουλιατζής. Ο Πετρούνης ο Χρήστος και ο Σπύρος Μαλιτζόγλου. Αυτοί είμαστε οι 40, η ομάδα των κριτών. Έχουμε ανοίξει και μια ομάδα στο προσωπική στο Instagram. Εδώ βλέπετε όσοι έχουν τα Instagram τους μπορούν να μπαίνουν μέσα, να επικοινωνούμε και εκεί πέρα, να δούμε πώς θα ψηφίζουμε, πώς θα λειτουργούμε, πώς θα δουλεύουμε. Όσοι δεν έχετε Instagram δεν πειράζει, θα επικοινωνούμε με email. Και όσοι έχετε και βλέπετε εδώ τη λύπη, στείλτε μου ένα μήνυμα να περάσουμε και εσάς στο Instagram, να τα λέμε και από εκεί πέρα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και το βιντεάκι της Τουιτίνας. Πάμε να δούμε λίγο τις αντιδράσεις της Τουιτίνας. Έχει 5 αυγά και νευριάζει πολύ με τη Δημητρούλα μου. Επειδή η Δημητρά την πειράζει, νευριάζει και η Τουιτίνα. Πάμε να δούμε την αντίδρασή της. Έλα Δημητρούλα. Στο πλάι βάλτε εκεί, τώρα δεν φαίνεται καλά την κάμερα. Ναι. Για κάτσε να το βάλω κι εγώ. Έλα του Ιτίνα, έλα. Έλα. Δεν στα πειράζω τα αυγά σου, μη φοβάσαι. Έλα. Α, μόνο με τη Δήμητρα τα έχει. Εμένα με αγαπάει. Έλα. Για ξανά Δήμητρα εσύ. Τι πουλάκι είναι αυτό, ρε. Λοιπόν, ας την ανακάσεις. Ας την ανακάσεις εδώ σε μένα θα έρθει. Εμένα ρε, εγώ που σε μεγάλωσα, που σε τάισα, εμένα μαλώνεις ρε. Έλα, 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 έλα. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν με αγαπάς, επειδή σε ενοχλώ με τα βουλάκια σου, Δεν θες να σε ενοχλώ, Δεν στα πειράζω τα αυγουλάκια σου, καλό μου. Δεν στα πειράζω. Για να δω πόσα έχεις. Γιατί τώρα κάτσε που πήγα να δω.
Θα σε βγάλω, δηλαδή μπορώ να σε βγάλω. Άνετα θα σε βγάλω. Έλα. Έλα, έλα να παίξουμε. Έλα. Ας τα βγάζω, τι θα πειράζω. Αφασία είναι, πόσα αυγά έχει, ε. 1, 2, 3, 4, 5 έχει σίγουρα, τώρα τα λέω και δεν θέλω να την ενοχλήσω. 5 είναι. Κατάλαβες, τι να μας. Άντε, φάει τώρα. Μπράβο.